γελάσω όμως. Και απόψε θα θέλω να γελάσω. Είμαι εδώ με την κόρη μου. Είναι ο αγαπημένος μου Αντώνης ο Λιδάρος, που βρίσκω ότι είναι ένα φοβερά ταλαντούχο άτομο. Και όλοι αυτοί οι σπουδαίοι ηθοποιοί που είναι μαζί του. Ξέρεις, πάντα όταν σου συμβαίνει κάτι κακό, σκέφτεσαι ότι θα μπορούσε να είναι και κάτι χειρότερο. Και αυτή είναι μια μεγάλη παρηγοριά και είναι και ο μόνος τρόπος για να το αντιμετωπίσεις, γιατί είσαι τόσο... Αισθάνεστε ευάλωτοι. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ήσασταν σπίτι εσείς. Δεν ήμουν σπίτι, όχι. Και αυτό νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλη τύχη για μένα. Αλλά εκείνη την ώρα που ήταν... Πάρα πολλή ώρα κράτησε αυτό μέχρι να συνειδητοποιήσω πόσα πράγματα έλειπαν. Ήμουνα πάρα πολύ ψύχρεμη, τόσο πολύ που αναρωτιέμαι αν είμαι ανέσθητη. Και το μόνο που με ενδιαφέρει ήταν να μην πάθω, να μην πάθει η υγεία μου κάτι. Συνήθως όμως μετά αντιλαμβάνεσαι. Ναι, μετά είναι πιο δύσκολο. Και ίσως και φοβάσαι. Τους πήρανε πράγματα. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Τώρα έχω ωραία φομπιζού. Τα σπίναν τα κοσμήματα όλα. Ναι, ναι. Αλλά τώρα δεν πρέπει να λέμε ευχάριστα πράγματα.